κινείται συνεχώς στη χρονική διάσταση, μέχρι να έρθει το ραντεβού του. Όταν ο Einstein αφομοίωσε την ιδέα του χωροχρόνου, συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να κάνει ακόμη ένα βήμα. He had this wonderful piece of work which Minkowski had done in transforming his own work into the idea of a four-dimensional space-time. But then Einstein hit on the idea that this wasn't a rigid, straight space-time. It must be curved and it must have variations of curvature within it. Αυτό ίσως να ήταν το πιο εμπνευσμένο λογικό άλμα του Einstein. Αναρωτήθηκε, για αν το σχήμα του χώρου και του χρόνου υποστεί στρέβλωση και καμπύλωση, τι μπορεί να συμβεί τότε? Η απάντησή του, θα έχουμε βαρύτητα. Einstein's brilliant idea, the idea that makes the whole thing work, was the fact that it is matter, matter and energy, which drives the bending of space and time. Throw a rock into a pond, for example. When you throw a rock into a pond, ripples start to form. It is the rock which creates the ripples on the surface of the pond. Therefore, the presence of a rock creates ripples in space and time that we call gravity. Ο χωροχρόνος χωρίς ύλη είναι επίπεδος. Αλλά βάλτε εκεί μία πέτρα ή ένα άστρο και η όλη εικόνα αλλάζει. Η τεράστια μάζα ενός άστρου σχηματίζει ένα τεράστιο κύλωμα. Ό,τι περνά αρκετά κοντά θα κυλά μέσα και γύρω από αυτή τη στρέβλωση του χωροχρόνου. Αυτό είναι η βαρύτητα. Το πιο σύντομο μονοπάτι μέσα από τις καμπύλες του χωροχρόνου που σχηματίζονται από την ύλη και την ενέργεια. Αυτή η εικόνα έδειξε στον Einstein πώς η βαρύτητα κρατά τη Γη σε τροχιά. Η Γη απλά ακολουθεί τη δύναμη του χωροχρόνου που σχηματίζει ο ήλιος. Ο Einstein δημοσίευσε μία πρώτη εκδοχή της νέας του θεωρίας για τη βαρύτητα το 1913. Έλειπαν ακόμη κάποια κομμάτια, αλλά εκείνος εντυπωσίασε το μοναδικό κοινό που τον ενδιαφέρε. Την ίδια χρονιά, ο Max Planck, ο κορυφαίος Γερμανός φυσικός, πήρε το δρόμο για τη Ζυρίχη μαζί με ένα συναδελφό του για να προσφέρει στον Einstein μία θέση στο Βερολίνο. Planck und Nernst looked me over as if I were a prize hen. But I didn't know if I could lay another egg. I told them I needed to think about it and would meet them at the station the next day. If my answer was no, I would wear a white flower in my lapel. But if the flower was red, then Berlin it would be. Ήταν το απόγειο μιας καριέρας. Το Βερολίνο ήταν το κορυφαίο κέντρο θεωρητικής φυσικής στον κόσμο. Αναμφισβήτητα, ο πρώην υπάλληλος του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών τα είχε καταφέρει. Για τη Μιλέβα όμως, το πολλά υποσχόμενο Βερολίνο ήταν αδιάφορο. Ο γάμος τους παρέπεε. Η εντατική συγκέντρωσή του στο θέμα της βαρύτητας είχε διαβρώσει ό,τι απέμενε από την οικογενειακή ζωή. In my circumstances, I turn towards science, which raises me up from the valley of tears into the quiet atmosphere, impersonal, without swearing and yammering. Το 1913 ο Einstein και η Μιλέβα αποξενώθηκαν εντελώς και εκείνος ήρθε και πάλι σε επαφή με την Έλσα. December 1913. Dear Elsa, it isn't easy to get a divorce if one does not have any proof of the other party's guilt. So I treat my wife as an employee whom I cannot fire. I have my own bedroom and avoid being alone with her. But how nice it would be if one of these days we could share a small, unassuming household. Η οικογένεια Einstein μετακόμισε τον Απρίλιο του 1914 στο Βερολίνο. Τον Ιούλιο, μόλις τρεις μήνες αργότερα, η Μιλέβα κατέθεσε τα όπλα. Πήρε τους γιους της και γύρισε στη Ζυρίχη. Όλα είχαν τελειώσει. It's still a great sorrow to me that I have been cut off
from my sons. I even thought of seeking custody of Hans Albert, but it was out of the question. Mileva poisoned the minds of both boys against me. She was impossible to live with. Jealous of everyone, everything. How could I have married her? Παρά την αίσθηση της απώλειας, η σκληρή αλήθεια παρέμενε. Ο Άινστάιν ποτέ δεν άντεχε τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, ούτε καν αυτές των γιών του. The demands of the children were something that he felt badly about rejecting, but he said himself that he was not a good father. I think that Einstein really wanted to make a go of it in the first marriage, but one has to be careful, of course, to ask what he was prepared to sacrifice to make it work, and there I think he fails rather miserably. Μέσα σε μια τέτοια προσωπική αναταραχή, ο Άινστάιν αντιμετώπισε την πρώτη του δημόσια ηθική πρόκληση. Τον Αύγουστο του 1914 ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο πυρετός του πολέμου που σάρωσε τη Γερμανία προκαλούσε στον Άινστάιν αποστροφή. Και όταν 93 κορυφαία ακαδημαϊκοί ανάμεσά τους και ο φίλος του Max Planck προσυπέγραψαν μια διακήρυξη όπου υποστήριζαν τη γερμανική επιθετικότητα, ο Άινστάιν απάντησε με μια διακήρυξη υπέρ της ειρήνης. Συγκέντρωσε τρεις υπογραφές. Europe, in all her insanity, has started something unbelievable. In living through this so-called great epoch, I find it difficult to believe that I belong to such an idiotic, rotten species. A species that actually boasts of its freedom of will, heroism on command, senseless violence, and all the loathsome nonsense that goes by the name of patriotism. Ειρηνιστή σε μια οπλισμένη πόλη, ο Άινστάιν έζησε και δούλεψε στην απομόνωση στα περίχωρα του Βερολίνου. Εν μέσω της ευρωπαϊκής παράνοιας, καταπιάστηκε ξανά με τη θεωρία του για τη βαρύτητα. Αντιμετώπιζε ένα τελευταίο εμπόδιο. Τον δυσκόλευαν τα μαθηματικά για την κύρτωση του χωροχρόνου. Αυτό το πρόβλημα τον καθυστερούσε επί τρία χρόνια. There was not just one flash of insight which brought about general relativity. Einstein had to cope with the mathematical difficulties. He had to revise his physical ideas a number of times, and he was ready to give up at a certain point, desperately. I think, guys, we need to change the page. We need to look at the previous page first. Ο Ρεν και οι συνάδελφοί του στο Βερολίνο μελετούν τις σημειώσεις του Einstein και τις προσπάθειές του από το 1912 για να κάνει το επόμενο βήμα. And here you see, this is exactly the kind of object that he wants to isolate. This is the object which would lead him to the classical theory of gravitation. What you see in these pages is a human drama unfolding, and a drama that might have had many endings and not only good ones. He was at times desperate, and you can see on certain of these pages that he turned to a friend to help him with the mathematics because he was no longer knowing where to go. Ο φίλος του Άινστάιν ήταν ο Μαρσέλ Γκρόσμαν, ο συμφοιτητής του από τον οποίο κάποτε είχε δανειστεί τις σημειώσεις των μαθηματικών. Ο Γκρόσμαν δίδαξε και πάλι τον Άινστάιν. Αυτή τη φορά του δίδαξε την πολύπλοκη γεωμετρία των καμπύλων επιφανειών. Γκρόσμαν, you see?